Κάθε μέρα που περνάει, όλο και πιο πολύ διαπιστώνουμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα εκφράζει δυναμικά και αγωνιστικά τις ανάγκες των συνταξιούχων. Έχει πλέον αποκτήσει ταυτότητα, αξιόπιστο λόγο, κύρος και σεβασμό. Οι επιτυχίες που είχαμε τα τελευταία χρόνια ήταν αποτέλεσμα διεκδικητικών, μαχητικών προσπαθειών των μεγαλύτερων και δυναμικότερων συνταξιουργικών οργανώσεων. Ο αριθμός τους στη συγκέντρωσή μας κάθε φορά αυξάνει και η ποικιλία των κλάδων αυξάνει. Όλοι οι συνταξιούχοι στην πραγματικότητα είναι εδώ. Τη χρονιά που πέρασε δώσαμε σκληρές μάχες κυρίως να μην χάσουμε άλλα και τα καταφέραμε. Δεν μειώθηκαν οι συντάξεις. Μην ξεχνάτε ότι βγάλαμε το χέρι του κλέφτη μέσα από την τσέπη μας την τελευταία στιγμή. Πολιτικά μπορεί να το εξηγούν όπως θέλουν. Η πραγματικότητα όνων είναι ότι η μεγάλη συμβολή σε αυτό που έγινε είναι ο δικός μας αγώνας. Τώρα δυνατοί όπως νιώθουμε, δημιουργήσαμε ασφαλή χώρο και μπορούμε να αντεπιτεθούμε, συνάδελφοι. Πιστέψτε στη δύναμη μας. Έχουμε διαμηνήσει ότι δεν θα αφήσουμε από τα παλιά να χαθεί τίποτε. Εμείς οι συνταξιούχοι, θα έλεγα σε αντίθεση και με τους εργαζόμενους, γιατί πολλοί κλάδοι μάτια έχουμε και το βλέπουμε, δεν μπορούν να κινητοποιηθούν. Η ΓΕΣΕ μάλιστα δεν καταφέρει και δεν είναι τυχαίο να κάνει ούτε ένα δημοκρατικό συνέδριο. Εμείς λοιπόν τους βάζουμε τα γυαλιά. Γιατί τους τα βάζουμε? Γιατί ξέρουμε καλά ότι αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, αν αυτοί δεν πληρώνονται καλά, είναι δύσκολο εμείς να έχουμε συντάξεις. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Γι' αυτό ακόμα κι αν είναι λίγο, χαιρετίζω από τη μεριά μου την αύξηση των κατώτερων, του κατώτερου μισθού. Ας είναι μικρή η αύξηση. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει. Χαιρετίζω αυτή την αύξηση και χαιρετίζω διπλά το έσχος του υποκατώτατου που το κατάργησαν επιτέλους. Ζητάμε από την κυβέρνηση εδώ και τώρα να μας δώσει τα δώρα μας. Ας το ονομάσει 13η σύνταξη όπως θέλει. Το ζητάμε επίμονα. Ζητάμε και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό θα χάσουμε όλοι και θα χάσουμε κι άλλα χρήματα. Να ξεψηφιστεί το αφορολόγητο που θέλουν να το μειώσουν με νόμο από το 20. Και επειδή είναι και εκλογές, όπως έκαναν και τις συντάξεις, ας το ξεψηφίσουν όλοι μαζί. Εμάς δεν μας πειράζει. Ζητάμε να αυξηθούν οι συντάξεις, γιατί ξέρετε ότι είναι παγωμένες μέχρι το 22. Απαιτούμε την ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων. Ο ΕΦΚΑ λένε ότι έχει πλεώνασμα. Συνάδελφοι, άμα δίνουν τέτοιες μικρές συντάξεις, πλεώνασμα θα έχει. Πρέπει όμως να αυξηθούν οι συντάξεις και πρέπει να βρεθεί τρόπος στον πλούτο που παράγεται στη χώρα και πολλής παράγεται να κοιτάξουν και τα ασφαλιστικά ταμεία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, συγχωρήστε με, αν και ο λογαριασμό των ελληνικών των συνταξιούχων των ΕΛΤΑ ήταν να σας κάνω ένα χαιρετισμό. Θα πω όμως δύο λόγια, γιατί πιστεύω βαθιά στο μη διαχωρισμό των συνταξιούχων. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση, δεν θέλουμε όλοι μέσα μας να είμαστε εμείς και οι άλλοι. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές μας προσεγγίσεις. Αν θέλουμε να κερδίσουμε βελτίωση των όρων της ζωής μας, πρέπει όλοι μαζί να παλεύουμε. Αυτό δυστυχώς δεν βοηθιέται από όλους. Υπάρχουν συνάδελφοι, ενώσεις ολόκληρες υπάρχουν συνταξιούχων, έστω και σφραγίδες, αλλά υπάρχουν που η δράση τους περιορίζεται σε ένα παραγωγιστικό συνδικαλισμό και δείχνουν ότι αποδέχονται το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο που βάζει τέλος στη δημόσια ασφάλιση και προωθεί την ιδιωτική. Βοηθάνε αυτούς που θέλουν να πιάσουν
μου το νήμα και προσέξτε, από εκεί που το άφησαν πριν 4 χρόνια. Θυμάστε όλη τη ρήτρα του Μεδινικού Ελλήμματος για τα Μπικουρκά. Τελευταία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπροστά στην επίπλαστη δημοσκοπική εικόνα, απάτη θα το έλεγω εγώ, που δίθεν προηγείται με 10, 15, 20 όσες θέλει κάθε εταιρεία μονάδες, άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε ανοιχτά τουλάχιστον για το επικουρικό όταν θα το δώσει στις ιδιωτικές εταιρείες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αν οι καινούργοι συνταξιούχοι, γιατί είπε όποιος θέλει θα πάει εκεί, αν οι καινούργοι λοιπόν μεταφερθούν στους ιδιώτες, εμείς από πού θα πληρωθούμε? Αναλογιστείτε το. Τώρα βέβαια έρχονται εκλογές και μη σας κάνει καθόλου εντύπωση, μαζεύουν κάποια από αυτά, θα τιμηθούν και όλους και δυστυχώς θα τιμηθούν και εμάς τους συνταξιούχους. Εμείς όμως, συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Το 2012 δεν είναι μακριά. Θυμόμαστε όλοι ότι τότε πετσόκοψαν τη συντάξη μας. Όλοι θυμόμαστε ότι και αυτά τα κουτσουρεμένα δώρα τότε τα έκοψαν. Γι' αυτό είναι επίκαιρο και ζητάμε σήμερα από την κυβέρνηση, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς να τρέχουν οι συνάδελφοι στους δικηγόρους, να αναγνωρίσει για λογαριασμό της πολιτείας ότι αυτά τα χρήματα μας το χρωστάει. Εμείς νομίζω θα βρούμε, θα δεχτούμε τρόπους για το πώς θα μας τα δώσουν. Επιτέλους αυτό το έσχος που να τρέχουν οι συνάδελφοι για αγωγές δεξιά και αριστερά με αιτήσεις πρέπει να σταματήσει. Και αυτοί που το καθοδήγησαν αυτό και είναι κάθε μέρα στα κανάλια οι δάσκαλοι, εγώ νόμιζα ότι το έκαναν μόνο για τα χρήματα. Αυτοί το κάνουν και για την ψήφο, συνάδελφοι. Για προσέξτε, μην τους τη δώσετε. Τέλος, μέλημά μας αυτή την περίοδο και πρέπει να είναι και δικό σας μέλημα, είναι να κάνουμε τους συνάδελφους που λείπουν από εδώ να αφήσουν τους καναπέδες και να πιστούν για την ανάγκη συνέχισης των αγώνων. Πρέπει να αναπληρωθεί το χαμένο μας εισόδημα. Άλλος τρόπος από τον αγώνα δεν φαίνεται να υπάρχει. Σας καλούμε να ενισχύσετε τη φωνή της ΕΑ, να βρίσκεστε δίπλα στους αγώνες και να ξέρετε ότι ανεξάρτητα από το πώς προσεγγίζει ο καθένας το θέμα, αν θέλουμε να πάρουμε κάτι, πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί.